Honda Civic 10ης γενιάς. Αυτή τη φορά όμως με βενζινοκινητήρα. Ένα ιδιαίτερο σύνολο, μιας και είναι η πρώτη φορά που η ιαπωνική εταιρεία χρησιμοποιεί τούρμπο σε αυτοκίνητό της. Το αποτέλεσμα εκρηκτικό, μιας και το Civic συνδυάζει οικογενειακό χαρακτήρα με αρκετή δόση από GTI. Ο κινητήρας είναι ο 1,5 VTEC Turbo, αποδίδει 182 ύπους και 24 κιλά ροπής, η οποία είναι διαθέσιμη από τις 1900 έως τις 5000 στροφές και συνδυάζεται με εξάρι μηχανικό κυβότιο. Η προσθήκη του turbo έχει δώσει ροπή χαμηλά, που ήταν το στοιχείο που έλειπε από τα Honda, χωρίς να έχει χάσει την ανάγκη να στροφάρει και να αποδίδει καλύτερα στο επάνω μέρος του φάσματος λειτουργίας. Οι επιδόσεις είναι πολύ καλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό και η κατανάλωση σε λογικά πλαίσια για το βάρος. Κυμαίνεται γύρω στα 8,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα με αρκετά βαρύ πόδι. Η εμφάνιση είναι ένα δυνατό σημείο του αυτοκινήτου, μιας και παρόλο που δεν αρέσει σε όλους, το ξεχωριστό του σχήμα δεν περνά απαρατήρητο. Το εσωτερικό είναι από τα πιο ωραία της κατηγορίας, με οδηγοκεντρικό σχεδιασμό και πολύ καλά υλικά στο σύνολο. Υπάρχουν αρκετές θήκες στην κονσόλα και οι χώροι είναι κορυφαίοι ακόμη και για τους πίσω επιβάτες. Το port bagage είναι και αυτό ικανοποιητικό, μιας και μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα hatchback της αγοράς. Η ποιότητα κύλησης είναι καλή. Η ανάρτηση αποσβαίνει τις ανομαλίες του δρόμου, αν και κάποιες φορές κοπανάει λόγω των χαμηλοπρόφιλων ελαστικών. Ο θόρυβος από το δρόμο περνάει στο εσωτερικό αρκετά, το ίδιο ισχύει και για τον ήχο του κινητήρα, όσο ανεβαίνουν οι στροφές γίνεται και πιο έντονος. Στο δρόμο το Civic είναι αρκετά καλύτερο από ό,τι περιμένεις. Στην πόλη ο όγκος δεν δυσκολεύει, με μόνο κακό σημείο την ορατότητα από το πίσω τζαμ. Στον αυτοκινητόδρομο ταξιδεύει άνετα και μπορεί να καλύψει αποστάσεις πολύ γρήγορα, χωρίς να κουράσει τους επιβάτες. Όταν δεν βρεθεί σε επαρχιακό, αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα οικογενειακό με διχασμένη προσωπικότητα. Το τιμόνι είναι γρήγορο και ακριβές. Η ανάρτηση παίρνει μηδενικές κλίσεις και το κοντό σε κλιμάκωση σασμάν κρατά τον κινητήρα πάντα ζωντανό. Η αίσθηση είναι θετική και νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε κάποιο πιο μικρό και ελαφρύ αυτοκίνητο. Χωρίς να είναι το απόλυτο αυτοκίνητο για στροφές, εκμεταλλεύεται το χαμηλό κέντρο βάρους και το μήκος για να κινείται στο όριο χωρίς να τρομάζει. Η ουρά είναι συμμετοχική, αν και το ESP δεν επιτρέπει πολλά και η χαμηλή θέση οδήγησης προσθέτει στην όλη αίσθηση σπορ του μοντέλου. Το πλαίσιο είναι στιβαρό, δείχνει άκαμπτο και η προσθήκη πολλαπλών συνδέσμων στην πίσω ανάρτηση έχει αλλάξει αρκετά τη σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα. Στο σύνολο λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα ενδιαφέρον και διαφορετικό αυτοκίνητο. Σε μια κατηγορία που τα αυτοκίνητα είναι ίδια μεταξύ τους, το Civic διαφέρει και αποτελεί μια πρόταση για αυτόν που δεν θέλει ένα βαριεστημένο και απρόσωπο οικογενειακό. Η σπορ εμφάνιση και αίσθηση πίσω από το τιμόνι και οι καλές επιδόσεις για μια απλή έκδοση δρόμου κάνουν το Civic ένα από τα πιο δελεαστικά πακέτα των μικρομεσαίων, με πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που ξεκινά από τους 25.500 ευρώ.